Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και αυτή τη φορά ασχολούμαστε με μια καινούργια κινηματογραφική λίστα και πιο συγκεκριμένα με τους 10 κινηματογραφικούς κακούς με δικαιολογημένα κίνητρα. Προφανώς μπορεί να έχουν δικαιολογημένα κίνητρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και δικαιολογημένες οι πράξεις τους, έτσι. Γι' αυτό το λόγο είναι και κακοί. Δεν βρίσκουμε τους 10 πιο έτσι, εικονικούς. Απλά βλέπουμε 10 κακούς που αξίζει να μιλήσουμε για αυτούς, που στο παρελθόν δεν τους έχουμε δώσει τόση πολύ αγάπη και που τώρα βρίσκουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε εκτενέστερα μαζί τους. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας λίστα. Πάμε στο νούμερο 10, όπου θα βρούμε τον Sandman και ειδικά τον Sandman όπως σκιαγραφήθηκε στην ταινία Spider-Man 3 με τον Tobey Maguire. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος χαρακτήρας είναι ένας πολύ πονεμένος έτσι, άνθρωπος, θα έλεγα. Είναι ένας έτσι, μαχητής της ζωής, θα έλεγα. Όλη του τη ζωή, λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος την πέρασε κυνηγημένος, κυνηγέται όμως για όλους τους λάθος λόγους, αφού το μόνο που προσπαθεί είναι να βγάλει χρήματα για να βοηθήσει και να είναι ευτυχισμένος φυσικά με τη μικρή του κόρη. Ένας από τους πολύ θρυλικούς κακούς του franchise του Spider-Man, ο Sandman μου άρεσε πάρα πολύ όπως εμφανίστηκε στην συγκεκριμένη ταινία, πλάι στον Venom φυσικά. Δεν θα σας πω πολλά σχετικά με το background του, ή πιο πολύ φυσικά ξέρετε τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, αλλά νομίζω ότι ήταν ο κατάλληλος για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας λίστα. Πάμε λίγο παραπάνω, πάμε στη θέση νούμερο 9, όπου θα βρούμε τον Jigsaw. Και θα μου πείτε, φωνιάς, τρελαμένος, με βία παιχνίδια που προκαλούν βάναυσο θάνατο ανθρώπων να μπαίνει μέσα στη λίστα με δικαιολογημένα κίνητρα από πού και ως πού, έτσι. Ο Jigsaw όμως χρησιμοποιεί ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι πετούν στα σκουπίδια το δώρο της ζωής. Δηλαδή, σαν να μην αποδέχονται τη φύση του εαυτού τους και σαν να προσπαθούν να κάνουν κακό τόσο στον εαυτό τους όσο και στους γύρω τους. Οπότε ο Jigsaw προσπαθεί να τους δείξει το σωστό και προσπαθεί να τους κάνει να πάρουν ένα μάθημα. Ένα μάθημα που δυστυχώς το λαμβάνουν πολύ λίγοι. Και ακόμα πιο ελάχιστοι είναι φυσικά αυτοί που κατανοούν πλήρως τα κίνητρά του. Και όλα αυτά φυσικά ξεκίνησαν από την αποβολή της γυναίκας του. Οπότε αξίζει να το έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν παρακολουθούμε τις συγκεκριμένες ταινίες. Πάμε στη θέση νούμερο 8, όπου θα βρούμε τον Gore the God Butcher. Και ένας εκπληκτικός Christian Bale, για άλλη μια φορά, προφανώς, όπου παίξει αυτός ο άνθρωπος, είναι απίστευτος. Το ρόλο τον κάνει, τον εκτοξεύει τον εκάστοτε ρόλο. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει ένας από τους κακούς, ένας από τους πολύ χαρακτηριστικούς κακούς του Marvel Universe. Παρ' όλα αυτά έπαιξε μόνο σε μια ταινία. Είναι πανίσχυρος, είναι πολύ δυνατός, αφού το λέει και το όνομά του. Είναι ο Χασάπης των Θεών. Ο Γκορ λοιπόν απογοητεύτηκε πάρα πολύ από τους θεούς που τόσο αγαπούσε και δυστυχώς χάθηκε η κόρη του και αποφάσισε να εκδικηθεί όλους τους θεούς για αυτήν την προσωπική του απώλεια. Οι θεοί λοιπόν απογοήτευσαν τον Γκορ με αποτέλεσμα να πάρει το σπαθί του και να αρχίσει να τους κυνηγάει. Φυσικά η εκδίκηση είναι πίσω από όλα αυτά, αλλά το κίνητρο δόθηκε με το θάνατο της κόρης του. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, ο Γκορ ο Χασάπης. Στο νούμερο 7 έχουμε τον Μέγκατρον από το πολύ αγαπημένο franchise των Transformers. Προφανώς θα μπορούσε να μπει και ο Sentinel Prime που έκανε κάτι αντίστοιχο. Προσπάθησε να σώσει τη φυλή των Transformers με κάθε τρόπο. Απλά ο Μέγκατρον το κάνει από την πρώτη στιγμή και ξέρουμε απολύτως τα κίνητρά του και τον τρόπο που εξουσιάζει τους αγαπημένους του Decepticon. Ο Μέγκατρον λοιπόν θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Θα προσπαθήσει να διασώσει τον πλανήτη του, τον Cybertron και τα υπόλοιπα Transformers φυσικά. Απλά για να γίνει αυτό κάνει πάρα πολύ κακό, κυρίως εδώ στη γη στην οποία βρίσκεται, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη συμπεριφορά του στο παλιό G1 παιδικό, όπου προσπαθούσε να κλέψει όλους τους ενεργειακούς πόρους των ανθρώπων, ώστε να βάλει σε κίνηση το εκάστοτε σχέδιο που είχε στο μηχανικό μυαλό του. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούσε μόνο να κάνει καλό στην φυλή του. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, απλά το έκανε με λάθος τρόπο. Πάμε λίγο πιο ψηλά. Πάμε στη θέση νούμερο 6, όπου θα βρούμε τον Μαγνήτο.
και τους δύο Μαγνήτο δηλαδή, και τους δύο ηθοποιούς, δύο υπέροχοι ηθοποιοί που έπαιξαν τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Νομίζω ότι ο Μάικλ Φασμπέντερ φυσικά και ο Ιαν Μακέλεν. Νομίζω ότι η πορτρετοποίηση και η αγράφηση, η προσωποποίηση του χαρακτήρα έγινε και από τους δύο με φανταστικό τρόπο. Ενώ και τα κίνητρα του Μαγνήτο είναι φυσικά να σωθούν όλοι οι X-Men, καλοί ή κακοί, και δεν τον ενδιαφέρει αν θα πάθουν κακό στην πορεία οι άνθρωποι. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι X-Men πρέπει να βγουν από την αφάνεια, ότι είναι το επόμενο στάδιο στην αλυσίδα της εξέλιξης, οπότε δεν τον ενδιαφέρει τι θα απογίνουν οι άνθρωποι. Τον ενδιαφέρει πρώτα το καλό των X-Men. Αυτά και για τον Μαγνήτο. Πάμε στη θέση νούμερο 5, όπου έχουμε τον Eric Killmonger, φανταστικός κακός, Black Panther. Είναι ο βασικός αντίπαλος του Black Panther, αλλά ακόμη και τώρα γίνεται λόγος για τον Killmonger. Είναι αυτός που προσπάθησε με το λάθος τρόπο να φέρει ισότητα σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, προσπαθεί να φέρει ισότητα καταστρέφοντας όλους τους υπόλοιπους που θεωρεί εχθρούς απέναντι στη Wakanda. Γενικά ο Killmonger, αν το είχε σκεφτεί λίγο διαφορετικά, θα μπορούσε να είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης για τη Wakanda. Ευτυχώς όμως τον σταμάτησε ο Black Panther, οπότε δεν είδαμε ποτέ τα υπόλοιπα σχέδια που μπορεί να είχε στο μυαλό του. Πάμε στη θέση νούμερο 4, όπου θα βρούμε τον Joker. Ένα άτομο το οποίο η κοινωνία το έβαλε στη θέση που βρισκότανε, και μετά προσπάθησε να τους πολεμήσει όλους. Ο Τζόκερ του Χωακίν Φίνιξ, λοιπόν, που είναι από τους αγαπημένους μου, προσπάθησε να χτυπήσει το κατεστημένο, δημιουργώντας μία επανάσταση που σιγόβραζε, χωρίς καν να ξέρει ότι έχει αυτή τη δύναμη. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Δεν πήγε με κανένα οργανωμένο σχέδιο, όλα τα έκανε εκείνη τη στιγμή όπως έβγαιναν, και όμως κατάφερε να πετύχει το ακατόρθωτο, να δημιουργήσει χάος. Και όλα αυτά επειδή η κοινωνία δεν του έδωσε την υποστήριξη που έπρεπε, δεν του πρόσφερε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που χρειαζόταν, δεν του προσέφερε την ασφάλιση που χρειαζόταν, τη βοήθεια στη ζωή του στο να αντέξει όλα αυτά τα χτυπήματα που έρχονταν από τη μοίρα του. Πόσο να αντέξει και ο άνθρωπος, έσπασε, και έσπασε με τον πλέον τραγικό και εκρηκτικό τρόπο. Τζόκερ λοιπόν, και περιμένουμε με ανυπομονησία και το νούμερο 2. Πάμε στη θέση νούμερο 3, όπου θα βρούμε τον Bertrand Zobrist, ελπίζω να το λέω σωστά, εμφανίστηκε στο Inferno, και ο ίδιος είχε μία θεώρηση λέγοντας ότι οι πόροι της γης δεν φτάνουν για να θρέψουν ουσιαστικά τους ανθρώπους για πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Προσπαθεί λοιπόν στο βιβλίο και στην ταινία, προσπαθεί ο ίδιος, δημιουργώντας έναν ιό, να προκαλέσει μια κατάσταση, δεν θέλω να σας το χαλάσω, να προκαλέσει μια κατάσταση ώστε ο μισός πληθυσμός της γης να έχει ένα πρόβλημα και να μην μπορεί να αναπαραχθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι μισοί άνθρωποι μελλοντικά δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν θα μπορούν να κάνουν παιδιά. Άρα θα έχουμε υπογενετικότητα. Αυτό με πολύ λίγα λόγια, και για να μην σας χαλάσω το όλο σενάριο και την όλη προσπάθεια κτλ. Και το τι γίνεται μέσα που γίνεται χάος, είναι της τρελής γίνεται μέσα. Αυτά με πάρα πολύ απλά λόγια αποτελούν το σχέδιό του, ώστε να μπορέσει η ανθρωπότητα να επιβιώσει και να μην βρεθεί στο χείλος του αφανισμού. Κάπως παρόμοια είναι τα κίνητρα του κακού στη δεύτερη θέση, δηλαδή του Thanos από τη Marvel πάλι, ο οποίος θεωρεί ότι το να εξαλείψει το 50% όλων των ζωντανών πλασμάτων σε όλο το σύμπαν θα βοηθήσει ώστε όλοι να ακμάσουν το ίδιο. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τις πέτρες της αιωνιότητας, προσπαθεί, τις Infinity Stones, προσπαθεί να τις μαζέψει προφανώς, και μετά προσπαθεί να βάλει σε κίνηση το σχέδιό του και να εξαλείψει το 50% της ζωής σε όλο το σύμπαν. Στο κόμικ βέβαια είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, αφού προσπαθεί πιο πολύ να εντυπωσιάσει την Lady Death, είναι κάπως αλλιώς στο κόμικ, το πάει διαφορετικά. Στην ταινία βλέπουμε ότι το κίνητρό του είναι τελείως διαφορετικό, βλέπει ότι όλοι οι λαοί ότι το παρακάνουνε, ας πούμε,
και ότι το 50% όλων πρέπει να αφανιστεί. Η απορία μου φυσικά είναι γιατί απλά ο Θάνος προσπαθεί να εξαλείψει το 50% της ζωής και απλά δεν ζητάει να διπλασιαστούν οι πόροι σε κάθε πλανήτη που υπάρχει ζωή. Δηλαδή, wow! Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει και κόντρα με το κόμικ, γιατί στο κόμικ γίνεται καθαρά για να εντυπωσιάσει τη Lady Death. Δηλαδή, έχει ερωτευτεί τον θάνατο, τη θηλυκή θάνατο, ας πούμε, την έχει ερωτευτεί και προσπαθεί να την εντυπωσιάσει καταστρέφοντας το 50% της ζωής. Όλων, σε όλο το σύμπαν. Ενώ στην ταινία θα μπορούσε απλά να ζητήσει να υπάρχουν διπλάσιες προμήθειες σε οτιδήποτε, σε όλους τους πλανήτες. Οπότε δεν θα αντιμετωπιστεί από κανέναν λαό κανένα πρόβλημα. Πάμε όμως και στη θέση νούμερο 1 που θα βρούμε τον αγαπημένο μου κακό με το κορυφαίο κίνητρο που είναι ο General Hummel από την ταινία «Ο Βράχος» του 1996 αν δεν κάνω λάθος. Ταινιάρα, μια απίστευτη ταινία, ένας φοβερός Ed Harris και έχει και ένα απίστευτο κίνητρο. Δηλαδή, θέλει να πιάσει κάποιους εχμαλώτους και έχει κάνει και μια τρομερή ληστεία σε στρατιωτική βάση ώστε να πάρει κάποιους πύραυλους με αέριο σαρίν. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας λοιπόν σαν μέσο πίεσης τους πυράβλους και τους ανθρώπους που έχει πάρει σαν ομήρους, προσπαθεί να αναγκάσει την κυβέρνηση να του παραδώσει κάποια λίτρα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν θέλει να τα δώσει σε κάποιους στρατιωτικούς που έχουν σκοτωθεί σε αποστολές ανά τον κόσμο, ώστε οι οικογένειές τους να πάρουν μια στρατιωτική σύνταξη, να πάρουν ένα ποσό ώστε να μπορέσουν να ζήσουν. Γιατί θεωρεί ότι κάποιοι στρατιωτικοί έφεραν εις πέρας τις αποστολές τους, σκοτώθηκαν για αυτές τις αποστολές και την πατρίδα τους φυσικά, αλλά ποτέ δεν πήραν αυτά που τους αναλογούσαν. Δηλαδή είναι φοβερό το κίνητρο άμα το καλασκεφτείς. Και ο ίδιος, ακόμα και υπό την πίεση των υπόλοιπων στρατιωτικών πάνω στο νησί Αλκατράζ, δεν λυγίζει και δεν προκαλεί και δεν σπέρνει θάνατο. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικός χαρακτήρας ο Ed Harris. Βέβαια υπάρχει η σκηνή του μπάνιου, όπου έχουμε την εκτέλεση των βατραχανθρώπων, που ναι είναι πολύ βαρβάτη φάση, αλλά αυτό γίνεται μόνο και μόνο επειδή έγινε μια λάθος συνεννόηση, έγινε πολύ μπούγιο η όλη φάση, έγινε πολύ γρήγορα το όλο σκηνικό και λήφθηκαν κάποιες λάθος αποφάσεις. Νομίζω πάντως ότι οι άντρες του Χάμελ ήθελαν να σκοτώσουν τους εισβολείς βατραχανθρώπους που ήταν οι καλοί υποτίθεται. Έγιναν τρομερά σκηνικά στη συγκεκριμένη ταινία και νομίζω ότι ο General Hummel αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας ως ένας άνθρωπος με σχεδόν απόλυτα δικαιολογημένο κίνητρο. Πείτε μου τις δικές σας απόψεις, στείλτε μου τα δικά σας σχόλια, πείτε μου ποιους κακούς ξεχάσαμε που είχανε σχετικά ορθά κίνητρα για να κάνουν αυτά που κάνανε. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί, μπορώ πολύ σύντομα, έτσι πολύ γρήγορα να σκεφτώ τον Ultron από τη Marvel, προφανώς, το Skynet από τον εξολοθρευτή, που για τις μηχανές έκανε πάρα πολύ σωστά ο Skynet. Φυσικά, προσπαθούν να σκοτώσουν τους ανθρώπους για να σωθούν οι μηχανές. Τέλειο. Τον Venom προφανώς και υπάρχουν πάρα πολύ κακοί, γι' αυτό λέω και για part 2 ίσως μελλοντικά. Ελπίζω να το απολαύσατε, ελπίζω να περάσατε καλά με αυτή τη λίστα και μην ξεχνάτε subscribe, like, share και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.